Θόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Κύριε Καπράλο, καλό σας απόγευμα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Λοιπόν, πάλι μια Παρασκευή που δεν βγήκε λευκός καπνός για το λιανεμπόριο, με την αγορά αναγωνία. Έχει χαθεί η εκπτωτική περίοδος, χάθηκαν οι απόκριες και αυτό που μου λένε εμένα, νομίζω εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, ήταν χαθεί και το Πάσχα. Εκεί νομίζω ότι θα δούμε τα λουκέτα θα αυξηθούν πάρα πολύ, κύριε Καπράλο. Ποια είναι η εικόνα? Έτσι, ακριβώς είναι όπως το περιγράφετε. Καταρχήν, έχουμε συμπληρώσει ένα χρόνο πλέον σε αυτή την υγειονομική κρίση. Ένας χρόνος που έχουν χαθεί 170 μέρες λειτουργίας των καταστημάτων. Για 170 μέρες τα καταστήματα έχουν μείνει κλειστά. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Έχει χαθεί η πασχαλινή περίοδος η προηγούμενη. Σωστά είπατε πριν για τα Χριστούγεννα και την εκπτωτική περίοδο. Ουσιαστικά χάθηκε ολόκληρη η χειμερινή σεζόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον υπάρχει άμεση ανάγκη για να ανοίξουν τα καταστήματα, να μπορέσει να προλάβει η αγορά το Πάσχα που έρχεται, που ειδικά για κάποιους κλάδους είναι εξαιρετικά σημαντικό, για τα είδη δώρων, για τα παιδικά, γενικά για την ένδυση της υπόθεσης, γενικά για την αγορά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν αντοχές αυτή τη στιγμή, όπως δεν υπάρχουν όμως και στην ελληνική οικονομία. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι σίγουρα τα επιδημιολογικά στοιχεία δεν μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Καταλαβαίνουμε, ξέρετε πολύ καλά ότι όλη η αγορά έχει βάλει πλάτη όλο αυτό το διάστημα, τηρώντας τα μέτρα με σχετική ευλάβεια και ακολουθώντας τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Όμως, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα οξύμορο σχήμα. Έχουμε κλειστεί την αγορά από τις 10 Φεβρουαρίου και είδαμε ότι τώρα αρχίζει η καμπύλη να ισορροπεί. Κάπου να φτάνουμε σε μια ισορροπία όσον αφορά τους, να μην έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Δείχνει λοιπόν ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, δείχνει λοιπόν ολόκληρη η κοινωνία ότι ουσιαστικά δεν γίνεται lockdown. Υπάρχει η αδικία αυτή τη στιγμή, ένα αίσθημα αδικία στην αγορά ότι παραμένουν τα καταστήματα κλειστά ενώ όλοι μας κάνουμε βόλτες όλη την ημέρα στον δρόμο, γι' αυτό και η κινητικότητα δεν πέφτει. Πράγμα το οποίο έχουν αποδείξει και οι μελέτες. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που ζητάμε είναι να ανοίξει η αγορά το αμέσως επόμενο διάστημα και μάλιστα να ανοίξει όχι ελεύθερα. Εμείς δεν θέλουμε να ανοίξει η αγορά ελεύθερα, ακριβώς για να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε με τον αγώνα που γίνεται για τη δημόσια υγεία. Ζητούμε να ανοίξει η αγορά πρώτα απ' όλα για τα μεσαία και τα μικρά καταστήματα που όλοι έχουμε δει και οι ειδικοί έχουν αποδεχτεί ότι δεν έχουν καμία επιβάρυνση όσον αφορά την. Κύριε Καπράλο, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά το λέμε εδώ πολλές εβδομάδες τώρα με τον Γιάννη, το Χατζησαλάτα, ότι επειδή και εγώ πήγα και με click away και ψώνισα και με click in shop, όλος και οι καταστηματάρχες και οι καταναλωτές τηρούσαν απόλυτα τα μέτρα. Ακριβώς. Πραγματικά, εγώ το λέω και το βάζω το χέρι μου στη φωτιά γι' αυτό. Δεν είδα κανέναν άνθρωπο να μην φοράει τη μάσκα του, να μην τηρεί τις αποστάσεις, μέσα στα καταστήματα να μπαίνουν όπως πρέπει να μπαίνουν. Δηλαδή, πραγματικά το λιανεμπόριο θεωρώ ότι πρέπει να είναι ήδη ανοιχτό. Το λέω και νομίζω και ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης επιμένει και έχει δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ανοίξτε την αγορά. Γιάννη, συγγνώμη. Κάτι έτσι ακριβώς είναι και να πούμε ότι δεν είναι πάντα οι εικόνες που είδαμε στην Ερμού όλο το λιανεμπόριο στην Ελλάδα. Έτσι. Εκεί μπορεί να υπήρχε κάποιο νοστισμό, είτε γιατί κατεβήκανε για βόλτα ή οτιδήποτε, αλλά τα μαγαζιά τη περιφέρεια, τα μαγαζιά τη συνοικία δεν έχουν αυτόν τον κόσμο. Και όλα τηρούσαν τα μέτρα και θα έπρεπε οπωσδήποτε να ανοίξει. Θα ήθελα να ρωτήσω εδώ τον πρόεδρο με την ευκαιρία, γιατί μιλάγαμε προηγουμένως με τον Γιώργο τον Νικολακόπουλο για το θέμα των επιταγών. Αν φτάνουν και στο σωματείο σας διάφορα προβλήματα που έχουν τα μέλη σας, όσον αφορά τη συνεννόηση που πρέπει να υπάρχει με το τραπεζικό σύστημα, ούτως ώστε να έχουν την παράταση των 75 ημερών για τις επιταγές. Μιλάμε για τους εκδότες των επιταγών. Κοιτάξτε, το ζήτημα των επιταγών το οποίο θέτεται είναι ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήματα τα οποία απασχολούν την αγορά. Ουσιαστικά είναι μια ορολογιακή βόμβα. Να θυμίσω ότι σπρώχνουμε από μήνα σε μήνα την πληρωμή των επιταγών και των υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχει φτάσει στα ωριά της και η χοντρική. Πραγματικά, όπως το αναφέρετε, υπάρχει μια χρονική στέρηση ανάμεσα στις ανακοινώσεις και στα νομοθετήματα, με αποτέλεσμα και οι τράπεζες να μην μπορούν ουσιαστικά να εφαρμόσουν τους νόμους του οποίους ακούμε ότι θα εφαρμοστούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράταση που έχουν φτάσει επιταγές από τον Νοέμβριο να πέφτουν τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα και τον Απρίλιο έχουν ένα τσουνάμι ουσιαστικά επιταγών που πρέπει να πληρωθεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Γι' αυτό και εμείς έχουμε προτείνει δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα ώστε να μπορέσει να διευθετηθεί το ζήτημα των επιταγών. Αν έχουμε τον χρόνο, να σας τα πω επιγραμματικά. Το πρώτο είναι οι τράπεζες να δώσουν ένα λιγόμενο δάνειο στους εκδότες των επιταγών, προκειμένου να μπορέσουν αυτοί να αποπληρώσουν τις επιταγές και να μπορέσει να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και να μπορέσει να κινηθεί και η χοντρική. Ή διαφορετικά να υπάρχει μια επιστευτέα προκαταβολή, η οποία θα τη λάβει ο κομιστής της επιταγής και ο εκδότης θα τη χρεωθεί, ώστε να μπορέσει και πάλι να τονωθεί η αγορά και να μπορέσει να κυκλοφορήσει το χρήμα. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο
όταν έχουμε, όπως σας είπα πριν, ουσιαστικά ένα μισό χρόνο στον προηγούμενο 12μηνο κλειστεί την αγορά, να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις οι οποίες απαιτούνται. Μην ξεχνάτε ότι το μόνο που έχουμε κάνει, έχουμε σπρώξει ουσιαστικά όλες τις υποχρεώσεις προς τα πίσω, δημιουργώντας ένα μπαλόνι. Και αυτό το μπαλόνι φοβάμαι θα σκάσει πάρα πολύ σύντομα. Σε αυτές τις λύσεις που είπατε προηγουμένως, είχε πει και μια πάρα πολύ καλή λύση ο κύριος Μίχαλος, ο πρόεδρος του ΕΒΑ, ότι ειδικά για τους κομιστές, γιατί οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν να εισπράξουν την επιταγή για να μπορέσουν να κινήσουν τη δικιά τους επιχείρηση και καταλαβαίνετε, η αναστολή των φορολογικών τους υποχρεώσεων για τον Ιούνιο δεν τους βρίσκει αυτή τη στιγμή να έχουν τις υποχρεώσεις, γιατί και ο ένφια και το εισόδημα έχει τελειώσει. Είχε λοιπόν πει ο κύριος Μίχαλος ότι καλό είναι από τη στιγμή που το κράτος θέλει να βοηθήσει την κατάσταση αυτή, να δίνει στους κομιστές ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τη τάξη 60-70%, ως δάνειο του δημοσίου. Δηλαδή να έρχεται το δημόσιο και να λαμβάνει την ευθύνη πλέον να πληρώνει αυτό το κομμάτι και να είναι με εγγύηση του δημοσίου λοιπόν αυτό το κομμάτι. Και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει οπωσδήποτε να το βγάλετε προς τα έξω. Ναι, είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που σας είπα με την επιτελευταία προκαταβολή. Υπάρχει άμεση ανάγκη αυτή τη στιγμή για ρευστότητα. Ξέρετε, έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις και να το αναγνωρίσουμε από την κυβέρνηση και αρκετές από τις. Από τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει ήταν, θα έλεγα, σε πλήρη συμφωνία και με τον κλάδο το δικό μας, γιατί πραγματικά έχει ακούσει τη φωνή μας και τις αγωνίες μας. Όμως, καμία βοήθεια δεν μπορεί να καλύψει το κλειστό κατάστημα, την κλειστή επιχείρηση. Είναι τόσο μεγάλη ζημιά που έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για πάρα πολλά δισεκατομμύρια που δεν μπορούν να καλυφθούν. Γι' αυτό εμείς ζητάμε ότι ο μόνος τρόπος είναι αυτή η βοήθεια για να έχει ουσία και δυστυχώς θα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν θα βαδίσουμε πολύ άνετα τους επόμενους μήνες, είναι να ανοίξει αγορά. Αν δεν ανοίξει αγορά, αν δεν ξαναζεσταθούν οι μηχανές της οικονομίας, νομίζω ότι δεν θα είναι μακριά η στιγμή που απλά θα μετράμε λουκέτα. Κύριε Καπράλο, αυτό που λένε πάρα πολλοί έμποροι είναι ότι καθώς δεν υπάρχει ρευστότητα, γιατί όταν έχεις και ένα κλειστό μαγαζί και τρέχουν κάποια έξοδα, μπορεί να μην πληρώνετε νίκιο κάποιους μήνες, αλλά όμως υπάρχουν άλλες πάγιες υποχρεώσεις, όπως ότι όλοι σας έχετε οικογένειες. Και με το ταμείο να είναι μηδενικό και το λίπος, όποιο λίπος είχατε, νομίζω ότι πια έχει εξαντληθεί, είναι δύσκολο να πια έχει καθημερινότητα, ενώ ως προς την οικογενειακή της διάσταση και των υποχρεώσεων των καθημερινών και των μηνιαίων που έχουμε όλοι. Είναι ότι αν δεν ενισχυθεί η ρευστότητα, δεν θα μπορούσαν να πάρουν και εμπόρευμα, γιατί αλλάζει πια η σεζόν. Δεν μπορεί να ανοίξει ένα κατάστημα εμπορικό με χειμερινά ρούχα. Πρέπει να αλλάξει, γιατί πάμε στην άνοιξη και καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν θα πάει να ψωνίσει. Εσείς καλύτερα από όλους το καταλαβαίνετε. Θα πάει να ψωνίσει χειμερινά ρούχα. Θα πρέπει όλοι να προμηθευτούν ρούχα για τη νέα σεζόν, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Παπούτσια, ρούχα, σε πολύ λίγες φράσεις είπατε όλη την ουσία. Επειδή πιάσατε στο λόγο σας τις λέξεις κλειδιά, θα μου επιτρέψετε να πω πρώτα απ' όλα για το κομμάτι της νέας σεζόν. Η νέα σεζόν, επειδή είναι η μοναδική περίπτωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή να σταθεί αγορά όρθια, είναι να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν. Και για να έχουμε μια επιτυχημένη σεζόν, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχουν στα καταστήματα εμπορεύματα. Για έχουμε το φόβο όχι μόνο των λουκέτων, αλλά και των επιχειρήσεων φαντάσματα. Δηλαδή να έχουμε ανοιχτά καταστήματα με ανοιχτά φώτα και με άδεια ράφια και με συστορεμένες υποχρεώσεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν αυτές οι υποχρεώσεις για να μπορέσουν να καλυφθούν είναι να είναι γεμάτα τα ράφια. Και για να είναι γεμάτα τα ράφια των επιχειρήσεων, θα πρέπει να πληρωθούν οι προηγούμενες οφειλές προμηθευτές. Άρα το πρώτο ζήτημα που πρέπει να μπορέσει να η κυβέρνηση, που θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει, είναι το ζήτημα των επιταγών που είπαμε πριν. Και όσον αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή 7, την οποία προγραμματίζει, έχουμε ζητήσει να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όχι στο τέλος Απριλίου, γιατί δεν θα μπορούν οι επιχειρήσεις να τη χρησιμοποιήσουν στην τροφοδότηση των καταστημάτων τους με θέσεις του εμπόρευμα. Αυτό είναι το πρώτο. Το ζήτημα των ενοικίων είναι ένα κάτι το οποίο είναι απόλυτα συνεφασμένο με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, αν θέλετε, των παγίων εξόδων. Άρα εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση δυστυχώς και για τον άλλο μήνα. Και λέω δυστυχώς, γιατί και εμείς. Θα υπάρξει, κύριε Καπράλο. Η πληροφορία μας λέει ότι θα είναι μηδενικό το ενοίκιο για τις κλειστές επιχειρήσεις, αλλά στην ομπρέλα αυτή περιλαμβάνεται και το λιανεμπόριο. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να ζητάμε. Και δεν μας αρέσει να ζητάμε, σας βεβαιώνω, γιατί έχουμε ένα εμπορικό, αν θέλετε, εγωισμό που δεν μας επιτρέπει. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε σε τέτοια κατάσταση που πραγματικά ζητάμε το μηδενικό ενοίκιο και μάλιστα στήριξη στους επόμενους μήνες. Γιατί δεν θα είναι η αγορά, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα έχει το βηματισμό που θα θέλαμε. Και κάτι τελευταίο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρετε πριν το ζήτημα των οικογενειών. Πάντα βάζουμε, σαν εμπορικό σύλλογο Σπηρά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μόνο επιβίωση των επιχειρήσεων, είναι επιβίωση των εργαζομένων μας, των απασχολουμένων, αλλά και των ίδιων των οικογενειών. Ξέρετε, με το να μένει μια επιχείρηση κλειστή και με το να σπρώχνουμε τις οφειλές προς τα πίσω, δεν σημαίνει ότι αυτός ο ελεύθερος επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να πάει κάτι στο σπίτι.
Αυτό λοιπόν το οποίο είναι άμεση ανάγκη να κάνει η κυβέρνηση είναι να χρησιμοποιήσει τον ειδικό λογαριασμό του ΑΕΔ, ένα λογαριασμό που έχει πάνω από 500 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή στα ταμεία, ένα λογαριασμό ο οποίος είναι από αυτό το δεκαρικάκι που πληρώνουν οι έμποροι κάθε μήνα στο ΕΦΚΑ, είναι ένας λογαριασμός που τους αφορά, ένας δικός λογαριασμός, και αυτός θα έπρεπε, αλλά έστω και τώρα, δεν είναι αργά, να χρησιμοποιηθεί σαν ένα επίδομα ανεργίας, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για ανεργία. Όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να δουλέψει, είναι άνεργος. Έτσι είναι, άνεργος. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τον ευχαριστούμε. Εξαιρετικός όπως πάντα, ο κύριος Θεόδωρος Καπράλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Να είστε καλά, ελπίζουμε σύντομα να ανεβάσετε ρολά και να τα πούμε με άλλη διάθεση. Και όταν πια έτσι θα έχουν λυθεί κάποια από τα προβλήματα. Θα είμαστε εδώ, ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σας. Προσπαθούμε κι εμείς, ενώνουμε τις φωνές μας, όλοι νομίζω, να ανοίξει η αγορά και να ενισχυθεί η ρευστότητα και οι επιχειρήσεις να μπορεί να λειτουργήσουν. Να είστε καλά, κύριε Καπράλο. Πρέπει να ανοίξουν μικρές επιχειρήσεις. Να ανοίξουν. Το λέμε κι εμείς, να ανοίξουν. Να ανοίξουν. Το λέμε, αλλά να μας ακούσουν οι λοιμοξιολόγοι, δεν ξέρω ποιοι πρέπει. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.